Και να κλείσουμε με τον προπονητή της ΑΕΛ, τον οποίο προλάβαμε. Coach, θέλουμε να σε ακούσουμε. Αν και ξέρω ότι το να δέχεσαι μια ήττα στο τέλος είναι πάντα δύσκολο, βέβαια εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δεχτεί και ήττες και νίκες μεγάλες, άρα ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, πώς θα το διαχειριστείς στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη από τις πολλές που αναμένουμε φέτος αναμετρήσεις με την ανόρθωση. Εντάξει, νομίζω είναι παίζουμε μπάσκετ και υπάρχει είτε η νίκη είτε η ήττα. Σίγουρα θέλει διαχείριση γιατί έχει καιρό να έχουμε ένα ανασχημένο αποτέλεσμα. Έχει πάνω από ένα χρόνο να χάσει η ΑΕΛ. Σίγουρα το έχω δηλώσει και πριν από το παιχνίδι ότι η ομάδα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και θα υπάρξει πολλή δουλειά, θα υπάρξει πολλή ένταση, θα υπάρξει πολλή πίεση γιατί έχουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ να τα διορθώσουμε και πρέπει να αντιληφθούμε και σε ποια ομάδα παίζουμε. Για μένα ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπα και πριν, ή χάνεις ή κερδίζεις. Σίγουρα με έναν ανταγωνιστή του πρωταθλήματος στην έδρα του. Τώρα θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο ούτως ώστε να δουλέψουμε, να γίνουμε καλύτεροι, ούτως ώστε στον επόμενο γύρο να κερδίσουμε και να πάρουμε την προϋθέση. Και γενικότερα πώς βλέπεις την ομάδα σου φέτος, από τη στιγμή που έχετε ενισχυθεί και με παίχτηρα από τον Κεραυνό που δεν αγωνίζεται και με τη νέα σεζόν που παρακολουθούμε, είμαστε στις αρχές, πώς κρίνεις την ΑΕΛ και την διόρθωση που είπες και τη βελτίωση καλύτερα, πώς τη φαντάζεσαι? Εντάξει, απλά είναι το θέμα ότι φέτος θα πρέπει να παίξουμε ένα διαφορετικό μπάσκετ και αυτό το πράγμα χρειάζεται δουλειά. Αλλιώς παίζαμε, άλλο μπάσκετ παίζαμε πέρσι, άλλο μπάσκετ πρέπει να παίξουμε φέτος. Σίγουρα πρέπει να συγκεντρωθούμε πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να αλλάζεις μέσα σε 2-3 μήνες ταυτότητα και φιλοσοφία. Όμως πρέπει να δουλέψουμε, είμαστε η ΑΕΛ και πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.